Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Δεκεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ionian. Πάμε μαζί να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σημαντικά συμπεράσματα και σχετική ενημέρωση στο διαδικτυακό σεμινάριο του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας για τις εξελίξεις στην COVID-19. Την ίδια στιγμή, νέος τέλεχος του κορονοϊού ματαιώνει τα Χριστούγεννα στη Μεγάλη Βρετανία, ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα και αγορές μόνο με click away. Διαφορετικά τα φετινά Χριστούγεννα, διαφορετικές και οι αγορές στα καταστήματα. Δώρο Χριστουγέννων. Πότε καταβάλλεται, σε ποιους και πόσο. Λογιστές φοροτεχνικοί εξηγούν τις λεπτομέρειες. Θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι με την πανδημία του κορονοϊού και μια τελευταία εξέλιξη που αφορά στο Λονδίνο, γενικότερα στη Μεγάλη Βρετανία, την Νότια Αγγλία ειδικότερα. Εκεί θα μεταφερθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο του London Greek Radio, τον κύριο Βίρον Καρίδη, ο οποίος γνωρίζει και έχει παρακολουθήσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς η μετάδοση του κορονοϊού στην Αγγλία τουλάχιστον αυξάνεται τουλάχιστον κατά 70%, καθώς υπάρχει μια μετάλλαξη του ιού. Κύριε Καρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από το Λονδίνο. Η εξέλιξη αυτή επί της ουσίας ματαιώνει και τα Χριστούγεννα για εσάς, ακόμη και αν υπήρχε μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να μπορέσετε να γιορτάσετε με αγαπημένους, γνωστούς, συγγενείς κυρίως. Τα Χριστούγεννα αυτό δυσκολεύει και ακούσαμε και τη δραματική έκκληση και του Πρωθυπουργού. Οπωσδήποτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Λίγο πολύ, περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι εδώ στο Λονδίνο και στην νότιο-ανατολική Αγγλία δεν πρόκειται να περάσουν τα Χριστούγεννα όπως το είχαν προγραμματίσει όταν την περασμένη Τετάρτη ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Τζόνσον, είχε ανακοινώσει ότι θα υπήρχαν ορισμένες χαλαρώσεις, θα υπήρχε μια χαλάρωση σε ό,τι αφορά τους αυστηρούς κανονισμούς που έχουν σχέση με τον COVID το πενθήμερο από τις 23 έως τις 27 Δεκεμβρίου. Τώρα, αυτή η έξαρση που έχει παρατηρηθεί, πιστεύετε ότι οφείλεται σε αυτή τη μετάλλαξη του ιού, σε αυτό το στέλεχος το οποίο αυξάνει τη μεταδοτικότητα? Αυτό ακριβώς πιστεύουν οι επιστήμονες. Να σημειώσουμε ότι αυτό το στέλεχος, αυτή η νέα μετάλλαξη, είχε επισημανθεί από τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Με βάση ένα δείγμα το οποίο είχαν περισυλλέξει το Σεπτέμβριο. Λίγο πολύ τα πράγματα κύλησαν ομαλά με το προηγούμενο στέλεχος το οποίο είχαμε μέχρι του σημείου που πριν 2-3 μέρες η επιστημονική ομάδα η οποία συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση του δίκτυ R, όπως τον λέμε, δηλαδή η αύξηση της μεταδοτικότητας του κορονοϊού, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην νοτιοανατολική Αγγλία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κέντ, σε αυτό το νέο στέλεχος. Τώρα, ό,τι αφορά στα μέτρα προστασίας, στα μέτρα αποφυγής της διασποράς, της περαιτέρω διασποράς, γιατί είναι κάτι που ανησυχεί ολόκληρη την Ευρώπη, φυσικά την Αγγλία σε πρώτη φάση, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Τι μέτρα προστασίας για αποφυγή της διασποράς λαμβάνονται, τι οδηγίες έχουν δοθεί? Καταρχάς, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι βλέπω, ήδη ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ιταλία έχουν κλείσει τα σύνορά τους στους ταξιδιώτες οι οποίοι προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Τώρα, τα μέτρα προστασίας. Ο βαθμός 4 σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας σημαίνει ότι εγώ και η οικογένειά μου θα περάσουμε τα Χριστούγεννα εδώ στο σπίτι. Δεν θα μπορέσουμε να δούμε κανέναν από τους συγγενείς μας εδώ στη Βρετανία, κάπου αλλού σε κάποιο άλλο νοικοκυριό. Όλα τα καταστήματα τα οποία δεν πουλάνε ήδη πρώτης ανάγκης κλείνουν, τα κομμωτήρια κλείνουν. Και βεβαίως τα γυμναστήρια, οι συγκεντρώσεις, οι μεγάλες, οπωσδήποτε απαγορεύονται. Αυστηρό lockdown. Και αν πρόκειται να συναντηθώ εγώ με κάποιον, θα πρέπει να είναι μόνο ένα πρόσωπο έξω από το σπίτι μου, στην εξοχή δηλαδή, στον κήπο. Μάλιστα.
Κύριε Καρύδη, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας μεταφέρατε, για τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη γειτονιά μας, θα έλεγε κανείς. Δεν είναι πλέον ο κίνδυνος από τη μία πόλη στην άλλη πόλη, έτσι όπως οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί με την τεχνολογία και τα ταξίδια, όπου και όταν αυτά γίνονται. Κύριε Καρύδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές γιορτές. Μακάρι να περάσουμε καλά όλοι και να είμαστε ασφαλείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Στο Άργος θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου έγινε ένα σεμινάριο ενημέρωσης για τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία της COVID-19, τη διαγνωστική προσέγγιση, τα επιδημιολογικά δεδομένα του σήμερα. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Προκόπη Κωστάκη, είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου της Αργολίδας που οργάνωσε αυτή τη διαδικτυακή ενημέρωση. Κύριε Κωστάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια ήταν τα συμπεράσματα αυτής της ενημέρωσης, τα σημεία που στάθηκαν οι ομιλητές. Γνωρίζουμε πως ήταν διακεκριμένοι οι ομιλητές μεταξύ αυτών που συμμετείχαν, ο κύριος Σύψας, ο κύριος Εξαδάκτυλος, ο κύριος Πουλάς και άλλοι. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας, διαγιγνώσκοντας την ανάγκη ενημέρωσης των υγειονομικών της περιοχής μας και όχι μόνο, οργάνωσε αυτή την διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με την παρουσία, όπως είπατε, εξαιρετικά διακεκριμένων συναδέλφων, καθηγητών, του κύριου Σύψα Νικόλαου, τον ξέρει όλη η Ελλάδα, είναι καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, δημοξιολόγος, και του κύριου Κωνσταντίνου Πουλά, ο οποίος είναι καθηγητής βιοχημίας στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Νοσοκομείου Πατρών. Συμμετείχαν και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου και απευθύνε χαιρετισμό, και η αντιπρόεδρος επίσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Μαστοράκου, η οποία επίσης παρενέβη. Στην εκδήλωση αυτή είχαμε τη συμμετοχή όλων των υγειονομικών της Αργολίδας σε πολύ μεγάλο αριθμό και μέσω της συμμετοχής του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Καθοριστική ήταν και η συμβολή της Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδας, κυρίας Κατσουλάκου, την οποία και από αυτό το βήμα ευχαριστούμε, και του Οδοντιατρικού Συλλόγου. Αν μπορούσατε με τίτλους να μας δώσετε τα σημεία στα οποία στάθηκαν οι ομιλητές και τα συμπεράσματα που βγήκαν. Με τίτλους. Ο κ. Σύψας μας έδωσε μια σφαιρική εικόνα και εξαιρετικά αναλυτική, τόσο όσο αφορά την διαγνωστική προσέγγιση της νόσου του COVID, επιδημιολογικά δεδομένα, τόσο όσο αφορούν διεθνώς αναφέρθηκε, αλλά και το πολύ πιο ενδιαφέρον ήταν η συγκεκριμένη ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας κατά περιοχές και πώς τεκμηριώνουν αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα την λήψη μέτρων μέχρι την πολύ πρόσφατη στις τρεις περιοχές που είχαμε πάρα πολύ πρόσφατα. Τώρα με το εμβόλιο, για το εμβόλιο τι ακούστηκε? Επίσης για τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπου αφορούσαν τα φάρμακα που εφαρμόζονται κατά στάδια την νόσο, και τέλος την προφύλαξη της νόσου και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε, αλλά και τα εμβόλια. Πρέπει να πω πράγματι ότι γύρω από τους εμβολιασμούς, τους οποίους αναφέρθηκε και ο κύριος Πουλάς, γιατί και το αντικείμενο του ήταν, υπήρξε ο μεγαλύτερος αριθμός ερωτήσεων και παρεμβάσεων των συμμετεχόντων συναδέλφων. Οι πληροφορίες μας θέλουν πάντως να νιώσατε μια ασφάλεια, έτσι όπως παρατέθηκαν τα δεδομένα που αφορούν στο εμβόλιο. Ίσως ό,τι έχει να κάνει με την προστασία από τον κορονοϊό, αλλά όχι τόσο, γιατί δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για τη μεταδοτικότητα που θα προκύπτει. Δηλαδή, αν θα είναι φορέας αυτός ο οποίος θα έχει τύχη εμβολιασμού στη συνέχεια. Ναι, το απάβγασμα των τοποθετήσεων των εκλεκτών συναδέλφων ήταν ότι αφενός τα εμβόλια αυτά είναι ασφαλή, ότι θα πρέπει να μην έχουν κανέναν ενδιασμό να εμβολιαστούν πρώτον οι συνάδελφοι και δεύτερον να συστήσουν τον εμβολιασμό στον γενικότερο πληθυσμό, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια υπομονή, ας πούμε, στο να εμβολιαστούν το σύνολο του πληθυσμού, ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας που έχουν αντένδειξη εμβολιασμού, αλλά είναι εξαιρετικά περιορισμένες,
Και επίσης ότι υπήρξαν διάφορα θέματα που τέθηκαν από συναδέλφους σχετικά με το χρόνο επίτευξης της ανοσίας, σχετικά με το αν πρέπει να εμβολιαστούν άνθρωποι οι οποίοι ήδη έχουν αντισώματα. Είναι ζητήματα τα οποία διεξοδικά τέθηκαν και απαντήθηκαν στους γιατρούς πρώτα απ' όλα και στους υγειονομικούς πρώτα απ' όλα της περιοχής μας και όσους από άλλες περιοχές μας παρακολούθησαν, έτσι ώστε να είναι εφοδιασμένος με γνώση ο γιατρός της Αργολίδας στο να, τι να συστήσει στους ασθενείς του. Μάλιστα. Πώς να χειριστεί τα θέματα που εάπτονται της αντιμετώπισης της νόσου COVID. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στο δελτίο μας και για τα νέα που μας μεταφέρατε. Σας ευχαριστούμε πολύ και σίγουρα γίνετε σοφότεροι μετά τη σημερινή ενημέρωση και σε όλες τις κατευθύνσεις και για την δική σας ενημέρωση, αλλά φυσικά και για τους ασθενείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι λέει η έρευνα για το εμβόλιο. 2 στους 3 Έλληνες φαίνεται πως είναι έτοιμοι να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με έρευνα της διανέωσης που έρχεται στη δημοσιότητα. Οι περισσότεροι αναμένουν να ξεκινήσει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα, ενώ ορισμένοι κρατούν επιφυλάξεις για το εάν το εμβόλιο είναι ασφαλές. Οι εμβολιασμοί στη χώρα μας αναμένεται να ξεκινήσουν 27 Δεκεμβρίου, με την προτεραιότητα να δίνεται στους υγειονομικούς και μετά στους άνω των 65 ετών. Μια ανάσα πριν φτάσουν οι πρώτες δόσεις του εμβολίου στη χώρα μας, 2 στους 3 Έλληνες δηλώνουν έτοιμοι να το κάνουν. Έρευνα της διανέωσης από κοινού με την Εταιρεία Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης εμφανίζει το 63,2% των Ελλήνων θετικό στο να κάνει το εμβόλιο, σε αντίθεση με το 27,4% που απαντά αρνητικά. Θα το κάνω γιατί δεν νομίζω τώρα παγκοσμίως να υπάρχει κάτι τώρα. Για κάποιες παρενέργειες που μπορεί να υπάρχουν, είπε οι γιατροί ότι αν κάποιος έχει κάποιον θα το λέει και ανάλογα θα πρότεινε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Στην ερώτηση αν τα εμβόλια σώζουν ζωές, η πλειοψηφία φαίνεται να συμφωνεί, με το 61% μάλιστα να συμφωνεί απόλυτα. Όσοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, σύμφωνα με την έρευνα, φοβούνται τις παρενέργειες και δηλώνουν πως μπορεί το εμβόλιο να μην είναι ασφαλές. Όχι, γιατί είμαι αλλεργικός και δεν πιστεύω. Και να κάνω το εμβόλιο πρέπει να ξέρω τι έχει και ποιος με ασφαλίζει ότι αν δεν πάθω τίποτα. Όχι, θέλουν να οικονομήσουνε. Οικονομήσουν στις πλάτες, ας πούμε, του παγκόσμιου όσου πληθυσμού, όχι του ελληνικού. Σημαντικός παράγοντας φαίνεται πως είναι η ηλικία, μιας και στους άνω των 65 το ποσοστό αυτών που προτίθεται να κάνουν το εμβόλιο αγγίζει το 80,4%. Είμαι και συνταξιούχος, οπότε θα το κάνω πιο γρήγορα από τους πιο νέους. Και στα παιδιά μου έχω πει ότι πρέπει να το κάνουν. Δεν έχουν αντίρρηση. Και βέβαια, αυτό θέλω όχι μόνο εγώ, θέλει όλος ο κόσμος. Το εμβόλιο, όπως πρόσφατα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα στις 26 Δεκέμβρη, με τους εμβολιασμούς να ξεκινούν από την αμέσως επόμενη μέρα σε 5 νοσοκομεία της Αθήνας και στην συνέχεια στην Θεσσαλονίκη. Προτεραιότητα θα δοθεί στους υγειονομικούς και στη συνέχεια σειρά θα πάρουν οι άνω των 65 ετών. Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα και αγορές μόνο με click away. Διαφορετικά τα φετινά Χριστούγεννα, διαφορετικές ήταν και οι αγορές στα καταστήματα. Δυσκολίες αντιμετώπισε στις αγορές του ο κόσμος με τη νέα μέθοδο του click away να έχει αρκετές καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων. Υπομονή κάνουν οι επιχειρηματίες μέχρι να μπουν τα πράγματα και πάλι σε μια κανονική ροή. Ξεχύθηκε ο κόσμος λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα στις αγορές. Η πρώτη Κυριακή που τα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν. Οι αγορές έγιναν με τη διαδικασία του Click Away και με ραντεβού κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα. Μία εβδομάδα πέρασε από την εφαρμογή του Click Away και οι καταναλωτές φαίνεται πως δυσκολεύονται να προσαρμοστούν με τις καθυστερήσεις στα ψώνια τους να είναι μεγάλες. Click Away, αλλά δεν βολεύει να ψωνίσεις έτσι. Κάνετε εσείς τις αγορές σας με αυτόν τον τρόπο? Έχουμε πάρει πάρα πολλά ρούχα και. Τι άλλο να πάρουμε. Ο κόσμος έχει προσαρμοστεί στο Click Away, σε αυτή τη διαδικασία την καινούρια? Όχι πολύ, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει και τίποτα διαφορετικό. Ναι, με δυσκόλεψε γιατί δεν μπορώ να δω από κοντά τα προϊόντα πριν να αγοράσω κάτι. Άρα περιορίζομαι στα προϊόντα που ήδη ξέρω πώς είναι, πώς λειτουργούν. Εσείς κάνατε ψώνια με Click Away? Ναι, έχω κάνει. Πώς έχετε δει αυτή την εμπειρία του Click Away, σας διευκόλυνε?
Όχι, όχι, δεν με διευκολύνε τόσο πολύ. Θα προτιμούσα να ήταν ελεύθερα τα πράγματα. Διαφορετικά τα φετινά Χριστούγεννα, διαφορετικές και χριστουγεννιάτικες αγορές. Με κλικ αγόη έκαναν τα ψώνια του σήμερα οι πολίτες. Μέχρι σήμερα η κίνηση στην αγορά είναι υποτονική και κατ' επέκταση αδύναμη να τονώσει τον τζίρο της αγοράς που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, με εφιαλτικές προβλέψεις για χιλιάδες λουκέτα. Οι επιχειρηματίες κάνουν υπομονή και ευελπιστούν πως κάποια στιγμή θα ανοίξουν κανονικά τα καταστήματά τους. Είδατε κι εσείς φυσικά μια μείωση σε όλο αυτό, μείωση του τζίρου προφανώς από τις προηγούμενες εορταστικές περιόδους. Οπωσδήποτε, γιατί τα προϊόντα η ένδυσης υπόδυσης θέλουν δοκιμή, δεν γίνεται δοκιμή, άρα έχουμε την πτώση βέβαια. Είναι λίγο περίεργη γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον είναι ένας τρόπος λίγο να κινηθεί η αγορά, κατά ελάχιστο. Δεν μου αρέσει, αλλά από το μη χειρόν βέλτιστο. Δεν είναι πρακτικό, γιατί μετά άμα δεν κάνει κάτι πρέπει να το αλλάξεις πάλι και το άλλαξες. Άμα περάσουν 10 μέρες, περάσαν τα Χριστούγεννα, πάλι το φορέσουμε. Οι πελάτες μπορούν μόνο με ραντεβού και ενώ έχουν κάνει τηλεφωνικά ή διαδικτυακά την παραγγελία τους να βρεθούν στο κατάστημα και να παραλάβουν τις αγορές τους. Για οποιαδήποτε αλλαγή του προϊόντος μπορούν να το δοκιμάσουν και να το επιστρέψουν κατόπιν ραντεβού στο αντίστοιχο κατάστημα. Δώρο Χριστουγέννων αφορά πολύ κόσμο και όλοι θέλουν να γνωρίζουν πότε θα καταβληθεί και τι ποσό θα δουν στους λογαριασμούς τους. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τη λογίστρια φοροτεχνικό, την κυρία Βάνα Αϊβαλιώτη. Κυρία Αϊβαλιώτη, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα και χρόνια πολλά για τις ημέρες. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε και ο περισσότερος κόσμος πότε καταβάλλεται, πώς υπολογίζεται, ποιοι θα το δουν από το δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και τους συνταξιούχους. Η μόνη διαφορά φέτος είναι όσον αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, διότι όπως γνωρίζετε, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που ούτως ή άλλως δεν παίρνουν. Αυτοί λοιπόν που εργάζονται στο δημόσιο τομέα θα πληρωθούν κανονικά όπως μέχρι τώρα συνηθιζόταν. Αυτοί όμως που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα έχουμε τρεις κατηγορίες έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα αυτή τη χρονιά. Και έτσι λοιπόν αναφερόμαστε σε τρεις, η οποία πρώτη είναι όσοι δούλευαν κανονικά από την ημερομηνία υπολογισμού που είναι η 1η Μαΐου μέχρι το 31 Δεκεμβρίου και αδιαλείπτως χωρίς καμία απουσία, αυτοί θα πληρωθούν και θα πρέπει να πληρωθούν το δώρο των Χριστουγέννων, το οποίο είναι ένας μισθός συν περίπου ένα μεροκάματο. Και αυτό πρέπει να καταβληθεί μέχρι και αύριο, 21 Δεκεμβρίου, όπως συμβαίνει τελευταία χρόνια βάση νόμου. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που ήταν σε αναστολή, δηλαδή αυτοί οι υπάλληλοι, οι οποίοι από τη διάρκεια που μας πέρασε, από το Μάιο, να επαναλάβω και πάλι, συγγνώμη για τον πλεονασμό, από το Μάιο και μέχρι και στις 31 Δεκεμβρίου, όσοι αυτοί είχαν διάφορες αναστολές. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν είναι ότι όσοι αυτοί δουλεύουν από το Μάιο μέχρι και Νοέμβριο με αναστολή, θα χρήματα που θα λάβουν αύριο από τον εργοδότη τους θα αφορά το δώρο Χριστουγέννου της αναλογίας των ημερομηνιών που έχουν δουλέψει πραγματικά και από εκεί και πέρα από το κράτος θα πάρουν το ποσό πάνω κάτω των 69 ευρώ για τις αναστολές του Νοεμβρίου και αν αυτοί λοιπόν δουλέψουν κανονικά για το μήνα Δεκέμβριο θα πρέπει ο εργοδότης να τους δώσει την αναλογία για τις εργάσιμες ημέρες για το Δεκέμβρη. Αν όμως είναι κάποιοι σε αναστολή τόσο το Νοέμβριο όσο και το Δεκέμβριο, αύριο το Υπουργείο έχει υπολογίσει και έχει υποσχεθεί ότι θα πληρωθούν από τον εργοδότη τις ημερομηνίες που δούλεψαν πραγματικά, συν και την αναλογία του δώρου Χριστουγέννων για μέχρι και το μήνα Νοέμβριο. Μάλιστα. Και το υπόλοιπο περίπου 69 ευρώ θα που αφορά το μήνα Δεκέμβριο, αν συνεχίζουν να είναι σε αναστολή, θα πληρωθούν περί τα τέλη Ιανουαρίου του 2021. Κυρία Ευαλιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε. Να είστε καλά, γεια σας. Τώρα ξεκίνησαν τα έργα στην Μαρίνα της Πάτρας με στόχο την αναδιαμόρφωση της περιοχής. Στο σημείο των εργασιών βρέθηκε για να εποπτεύσει τις εργασίες και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. Ξεκίνησαν τα έργα στην Μαρίνα της Πάτρας που στόχο έχουν την αναδιαμόρφωση της περιοχής ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος στην πόλη για περίπατο και αναψυχή. Αυτοψία στο σημείο έκανε την Παρασκευή ο Δήμαρχος της Πάτρας. Θέλουμε να φτάσουμε να έχουμε μια μαρίνα η οποία να είναι όπως πρέπει και όπως δικαιούται ο πατραϊκός λαός, να ικανοποιεί όλες μας τις ανάγκες. Αυτό όμως θέλει λίγο χρόνο. Έχουμε μπει στη διαδικασία, προχωράει αυτή η υπόθεση, αλλά εμείς δεν αφήνουμε και αυτά που είναι βραχυπρόθεσμα του σήμερα. Έτσι χωρίσαμε τις δουλειές μας στην Μαρίνα σε διάφορα στάδια. Έχουμε στάδια τα οποία είναι άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, που και το μακροπρόθεσμα θέλουμε να το μειώσουμε και να το φέρουμε όσο γίνεται πιο κοντά.
Στα πεζοδρόμια του χώρου της Μαρίνας γίνεται αποξήλωση παλιών κιοσκιών, ενώ θα γίνουν και παρεμβάσεις στις εξέδρες για την πρόσβαση στα λιμενισμένα σκάφη. Η αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου της πόλης, για το σύνολο του οποίου έχει προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, συνεπάγεται ότι σε συνδυασμό με την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου υψηλής αισθητικής, θα πρέπει να γίνουν και παρεμβάσεις στις υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις. Η αυτεπιστασία δουλεύει και βλέπετε εδώ πέρα και το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε, το οποίο έλυσε μία σειρά από ζητήματα, τουλάχιστον να μπορέσουμε μέχρι να φτάσουμε στην οριστική κατασκευή στη Μαρίνα, να έχουν λυθεί κάποια βραχυπρόθεσμα προβλήματα που είναι και που είναι και επικίνδυνα. Θα συνεχίσουμε, θα ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία και πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε και τις μελέτες για την κατασκευή συντήρηση του χώρου της Μαρίνας. Ο Δήμαρχος Πατρέων σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε αναφέρει μάλιστα ότι προχωρούν οι απαραίτητες μελέτες για την αδειοδότηση της Μαρίνας ως τουριστικού λιμένα, με στόχο τους πρώτους μήνες του 2021 να έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του φακέλου χωροθέτησης, ώστε να κατατεθεί για την διαδικασία των εγκρίσεων. Και μετά τη Μαρίνα της Πάτρας και γενικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και σε μια άλλη Μαρίνα, η οποία βρίσκεται υποκατασκευή, επεκτείνεται, και για αυτές τις εργασίες θα μας ενημερώσει ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, ο κύριος Θεόδωρος Βερούτης, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Κύριε Βερούτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Επέκταση λοιπόν της Μαρίνας. Επιβλέψατε κι εσείς ο ίδιος τις εργασίες. Βρισκόμαστε και σε μια δύσκολη περίοδο πανδημίας. Πώς συνεχίζονται αυτές και τι θα σημαίνει για την ευρύτερη περιοχή η ολοκλήρωση του έργου? Βεβαίως, να σας πω ότι το έργο που γίνεται είναι ουσιαστικά η κατασκευή των εσωτερικών και των εξωτερικών κρυπηδωμάτων της Μαρίνας Μονεβασίας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και οι εργασίες που εκτελούνται είναι ουσιαστικά η επέκταση του προσήμεμου μόλου που θα γίνει σε μήκος 55 μέτρων, καθώς και το ακρομόλιο μήκους 30 μέτρων. Η επέκταση του προσήμεμου μόλου γίνεται με τεχνητούς ογκολίθους, τα λεγόμενα μπλόκια, όπως λένε αυτοί που κάνουν λιμενικά έργα, και η εξωτερική θωράκιση θα γίνει αμυγός με φυσικούς ογκολίθους λατομείου βάρους 10 τόνων το καθένα. Με το έργο αυτό προσδοκούμε, είναι το πρώτο τελευταίο έργο μιας συνολικής μελέτης για την Μαρίνα Μονεβασίας. Ουσιαστικά, όταν ολοκληρωθούν και οι κτηριακές εγκαταστάσεις του έργου, έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να σας πω, και οι αρχιτεκτονικές και οι στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, βρισκόμαστε στη φάση της αδειοδότησης. Θα έχουμε μία ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις προκειμένου να εξυπηρετείται ένας τουριστικός προορισμός όπως είναι η Μονεβασιά. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχάριστες είναι αυτές οι εξελίξεις και μάλιστα όταν γίνονται και με συντελεστή δυσκολία σε αυτή την πανδημία που βιώνουμε όλοι. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Πάρω λίγο τραγωδία, κυρίες και κύριοι. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, το απόγευμα του Σαββάτου, μετά την κατάρρευση ξύλινου μπαλκονιού οικίας και τον τραυματισμό μιας ηλικιωμένης που εκείνη την ώρα άπλωνε τα ρούχα της. Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν στο μπαλκόνι που βλέπετε και στα πλάνα μας, στο σπίτι της, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, πίσω από τον ιερό ναό του Γενεσίου της Θεοτόκου, στο παλιό Ναύπλιο, όταν ξαφνικά το ξύλινο δάπεδο του μπαλκονιού, που είχε εμφανώς φθαρεί με την υγρασία, κατέρευσε, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να πέσει από ύψος περίπου 10 μέτρων. Η γυναίκα στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς η τέντα του καταστήματος κάτω από το μπαλκόνι της ανέκοψε τη σφοδρότητα της πτώσης και πιο σοβαρό τραυματισμό της. Η ηλικιωμένη κατέληξε στο δόστρωμα σοκαρισμένη και οι πληροφορίες θέλουν να μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αργολίδας, όπου νοσηλεύεται έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο. Αλλάζουμε θέμα. Χωρίς παρελάσεις θα είναι το πατρινό καρναβάλι του 2021, με το Δήμο να έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για διαφορετικού τύπου εκδηλώσεις χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Κανείς δεν περίμενε ότι η Πάτρα θα ζήσει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς το φημισμένο καρναβάλι της. Η περσινή προσδοκία όλων για καρναβαλικές παρελάσεις το 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί, αφού την εμποδίζει η πανδημία, με τον καρναβαλικό οργανισμό να προσανατολίζεται σε ένα διαφορετικό καρναβάλι. Τα δεδομένα όχι μόνο δεν μας το επιτρέπουν, αλλά επιβάλλεται από τώρα να ξεκαθαρίσουμε ποιος θα είναι ο χαρακτήρας του φετινού πατρινού καρναβαλιού. Ξέρετε ότι στον διεθνή ορίζοντα τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την πανδημία, οπότε και εμείς αποφασίσαμε
τώρα εγκαίρως να ανακοινώσουμε αυτό τον προγραμματισμό που έχουμε για το πατρινό καρναβάλι. Παρελάσεις και εκδηλώσεις με μέτρα δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αφού θα τους έλειπε το βασικό χαρακτηριστικό τους, η ανεμελιά και το κέφι των καρναβαλιστών. Ο Δήμος της Πάτρας σχεδιάζει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων χρησιμοποιώντας την τηλεόραση και το διαδίκτυο με σκοπό να ενθαρρύνει την καρναβαλική δημιουργία και φαντασία. Έχουμε στήσει ήδη πάρα πολλά πράγματα διαδικτυακά που αφορούν τη συμμετοχή νέων ανθρώπων είτε σε εκθέσεις φωτογραφίας, διαγωνισμούς εκθέσεις φωτογραφίας, αφίσας, τραγουδιού, θα αναβιώσουμε παλιότερα έθιμα μέσω του διαδικτύου. Ουσιαστικά επιθυμούμε με κέντρο τα παλαιά σφαγεία, ως πυρήνα τα παλαιά σφαγεία, να ξεκινά η δημιουργία του πατρινού καρναβαλιού από πολύ νωρίς, έτσι ώστε το τελευταίο διάστημα να παρουσιάζουμε έργο και όχι μόνο παρελάσεις. Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων που σχεδιάζονται θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και ο πρώτος διάλογος με πληρώματα και καρναβαλικές ομάδες για να καταθέσουν προτάσεις και ιδέες για το τι μπορεί να υλοποιηθεί. Διανομή τροφίμων πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη από τη Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας σε οικογένειες και πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη. Αισιόδοξο μήνυμα θέλησε να δώσει και το τρίτο σύστημα προσκόπων Τρίπολης, κατασκευάζοντας στολίδια αισιοδοξίας που θα διακοσμήσουν τα δέντρα στην πλατεία Πετρινού. Και ανεμήθηκαν δέματα αγάπης από τη φιλανθρωπική οργάνωση της Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινουρίας στο καλάθι του πτωχού αδερφού σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη και χρειάζονται βοήθεια. Η Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινουρίας δεν έκανε τίποτε άλλο, αλλά απευθύνθηκε στα παιδιά της, στους χριστιανούς της, να δείξουμε την αγάπη μας σε εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα να περάσουν αυτές τις μέρες εφρόσινα. Και έτσι ο λαός μας ανταποκρίθηκε και η Μητρόπολη μας ανέλαβε να τα δώρα που έφεραν οι πιστοί μας να τα διανύμει στους ενδεείς συμπατριώτες μας και συνανθρώπους μας. Συγκεντρώθηκαν τα τρόφιμα και σε κάθε πολίτη που έχει ανάγκη θα δοθούν αυτές τις μέρες. Η Μητρόπολη έμπρακτα βρίσκεται στο πλάι κάθε πολίτη που χρειάζεται βοήθεια και έχει ανάγκη. Το μπαζάρ που κάναμε, φτιάχναμε διάφορα στολίδια, φάτνες. Στολίδια αισιοδοξίας. Για τα φετινά Χριστούγεννα έφτιαξαν διαδικτυακά εθελοντές του τρίτου συστήματος προσκόπων Τρίπολης. Αυτές τις ημέρες που η πανδημία σαρώνει τον πλανήτη και τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά, οι πρόσκοποι θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα με αυτή την πράξη. Και ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε και μας κρατήσατε συντροφιά. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Τρίπολης για την ωραία συνεργασία. Με πολύ κέφι και ιδιαίτερα tips, αλλά και κυρίως με πολύ αισιοδοξία για το 2021, κατασκεύασαν στολίδια, τα οποία διακόσμησαν τα τρία χριστουγεννιάτικα δέντρα αισιοδοξίας στην πλατεία Πετρινού. Μουσική και ευχές για τα Χριστούγεννα έστειλαν μέλη της Φιλαρμονικής του Δήμου Τρίπολης σε γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Το πρωί της Κυριακής βρέθηκαν στο προάβλιο του νοσοκομείου, κρατώντας όλα τα μέτρα για την πανδημία, έπαιξαν μουσική και χάρισαν χαμόγελα. Με χριστουγεννιάτικες μελωδίες πλημμύρισε το προάβλιο του νοσοκομείου της Τρίπολης. Η Φιλαρμονική του Δήμου μετέφερε το εορταστικό κλίμα σε γιατρούς, νοσηλευτές αλλά και ασθενείς του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, θέλοντας να τους δώσει δύναμη και κουράγιο στον αγώνα που δίνουν. Ανταποκριθήκαμε άμεσα στην πρωτοβουλία του Δήμου Τρίπολης να έρθουμε να πραγματοποιήσουμε μια ζωντανή βιντεοσκόπηση στο χώρο εδώ, στο προάβλιο χώρο του νοσοκομείου, ως ένδειξη συμπαράστασης σε όλο τον αγώνα που δίνουν το νοσηλευτικό προσωπικό και μια δύναμη να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας και στους ανθρώπους που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή εδώ. Οι ορθινές μέρες είναι και η δική μας η δουλειά πράγματι είναι κάθε φορά να ανεβάζουμε το ηθικό και να προσφέρουμε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε πάντα σεβόμενοι τα πρωτόκολλα με κάποιες λίγες δράσεις. Φέτος δεν μας επιτρέπονται πολλά πράγματα και να το χαρούμε και εμείς όπως ακριβώς θα θέλαμε, αλλά αυτή η ζεστασιά του κόσμου που εισπράττουμε έστω και μέσα από τις live αναμεταδόσεις είναι πραγματικά κάτι που μας συγκινεί ιδιαίτερα. Ο
Όσοι τους άκουγαν από τα μπαλκόνια ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ευχαριστώντας τους για αυτή την νότα αισιοδοξίας. Συμμετέχουμε κι εμείς σε όλη αυτή την εξαρτία της πανδημίας που πρέπει να βοηθήσουμε όλοι παρέα με τον τρόπο μας, με την τήρηση των μέτρων, με τις αποστάσεις μας, με όλα αυτά που πρέπει να γίνονται στην επίκαιρη στιγμή. Ευχαριστώ τα παιδιά της Φιλαρμονικής. Ανάλογες δράσεις από τη Φιλαρμονική του Δήμου θα συνεχιστούν πάντα με σεβασμό στα μέτρα κατά της πανδημίας. Στο προάβλιο του νοσοκομείου πάντως για το κλείσιμο αυτής της ιδιαίτερης συναυλίας συγκεντρώθηκαν μέλη του υγειονομικού προσωπικού που μαζί με τα μέλη της Φιλαρμονικής έστειλαν τις δικές τους ευχές. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι του Ionian. Εσείς μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε ολόκληρα τα δελτία μας, αλλά και επιμέρους ρεπορτάζ στα κανάλια του Ionian σε YouTube και Facebook. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.